Καλησπέρα. Καλημέρα. Φαίνεται πως ο θάνατος του παιδιού, του 10χρονου, έφερε στην επιφάνεια πολλά ζητήματα και το χειρότερο από όλα είναι ότι η δημόσια υγεία περνάει ίσως την πιο δύσκολη περίοδο της ύπαρξής της. Συμφωνείς, γιατρέ μου? Κοίταξε, πολύ πολύ ωστά το λέτε, παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι μια περίοδος περισυλλογής μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, πραγματικά εκφράζουμε τη λύπη μας και τα θερμά συλληπιτήρια ακόμη μια φορά και την συντριβή που νιώθουμε όλοι για το τραγικό γεγονός. Και είναι πολύ πολύ λυπηρόν ακόμη και τραγικό να περιμένουμε τέτοια γεγονότα για να συμβούν και να αναδειχθούν κάποια προβλήματα. Δυστυχώς. Δεν πρέπει ποτέ να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πάντοτε μετά από ένα γεγονός είμαστε όλοι οι καλύτεροι διαγνώστες των προβλημάτων. Παρόλο που ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχουμε επανειλημμένως επισημάνει αρκετά σημεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση επιτυχώς, γιατί αυτό που λέγαμε και για το Εθνικό Σχέδιο Υγείας είναι όχι μόνο να αρχίσει, είναι να αρχίσει και να πετύχει και να παραμείνει βιώσιμο. Γιατί η βιωσιμότητα των κρατικών νοσηλευτηρίων, η δημόσια υγεία που είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας θα πρέπει να διασφαλιστεί, να βελτιωθεί, να μεταρρυθμιστεί, να εγκύψουν όλοι στην αναγνώριση, όχι για πρώτη φορά, στην επανειλημμένη, αν θέλετε, επισήμανση αυτών όλων των ολοένα χρονίζοντα και διωγγούμενα προβλήματα. Γιατρέ μου, όμως αυτό θα γίνει, γιατρέ μου, μετά από κάποια χρόνια. Το θέμα τι κάνουμε τώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει όλη εκείνη η διαδικασία. Το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει πάρα πολύ καλά και οι υπηρεσίες, οι ιατρικές υπηρεσίες, ώστε να εγκύψουν στα προβλήματα. Παραμένουμε ως θεσμός στη διάθεση του Υπουργείου για να γίνει μια ευρύτερη σύσκεψη, την παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε εκείνους τους βασικούς πυλώνες που θα πρέπει να τύχει η μεταρρύθμιση, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων ορθολογιστικά, έτσι ώστε πραγματικά να διασώσουμε και το σύστημα, αλλά πρωτίστως να διασώσουμε τις ζωές των ασθενών μας, να διασφαλίζουμε την ασφάλεια της παρεχόμενης υγείας και πρωτίστως να εγγυηθούμε την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λοιπόν, γιατρέ μου, επειδή ξέρω ότι πετάσαι πολύ λίγο, έχουμε σε ευχαριστώ έτσι πολύ για την κουβέντα μας. Όταν επιστρέψεις, θα τα πούμε και από κοντά, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Θα είναι χαρά μας, γιατί έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε όλους και την κοινή γνώμη, γιατί δεν θέλω ο λαός να αισθάνεται ανασφάλεια και να μην γίνεται περισσία κινδυνολογία, παρά μόνο πραγματικά να εγκύψουμε στα προβλήματα και να τα λύσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου, καλό ταξίδι. Λοιπόν, εδώ ευχαριστώ επιστρέφουμε, πολύ. Φίλες.